επί του πιεστηρίου συνέχεια και θα μείνουμε στο χώρο της κεντροαριστεράς, θα μείνουμε στο χώρο της πολιτικής και έχουμε στο στούντιο μαζί μας τον κύριο Γιώργο Μπουμπασάκο, ο οποίος είναι γραμματέας στο τομέα υγείας του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας χρονιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλή χρονιά. Και γιατρός ο κύριος Μπουμπασάκος, οπότε βεβαίως, θα τον εκμεταλλευτούμε και για τα ζητήματα του κορονοϊού. Έτσι. Πνευμονολόγος και πρώην διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού. Άρα είσαστε γνωστός με όλες τις ιδιότητες. Ευχαριστώ. Η πολιτική επικαιρότητα νομίζω όμως είναι πολιτική, αυτή η οποία πολιτική, ναι. Θα κυριαρχήσει έτσι η συζήτησή μας. Κύριε Μπουμπασάκο, επειδή η επικαιρότητα είναι αυτή που μας καθορίζει και σήμερα έγινε η πρόταση από τρία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για την ένταξη στην Ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο. Και το πρωί άκουγα τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μάτζο, που λέει ότι οι Ευρωομάδες δεν είναι ξενοδοχεία. Άρα αυτό σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται αρνητικά σε μια τέτοια εξέλιξη. Δηλαδή, αν συνεδρίαζε η Ευρωομάδα, η εισήγηση θα ήταν αρνητική για την ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ. Κοιτάξτε, όλοι ξέρουμε ότι οι Ευρωομάδες τέλος πάντων έχουν μια ταυτότητα ιδεολογική. Έτσι έχουν ένα πρόταγμα τέλος πάντων και έτσι συγκροτούνται με βάση αυτή ότι υπάρχει η συγκρότηση αυτών των ομάδων. Ξέρουμε ότι ανήκει σε μια κάποια άλλη ομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία της Αριστεράς. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα που εγώ καταλαβαίνω την αγωνία ορισμένων, γιατί τυχαίνει να τους γνωρίζω κιόλας στο να καθορίσουν διαφορετικά το χώρο, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και ένα ζήτημα, αν το θέλετε, που θα πρέπει να το λύσουν οι ίδιοι. Και νομίζω ότι έχουν και συνέδριο τώρα και θα πρέπει τέλος πάντων να επιλέξουν αν θέλουν να κινηθούν στο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, όπως αρκετούς ακούω να λένε, ή στο χώρο της κεντροαριστεράς, στο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας. Πάντως ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σχέση με αυτή την Ευρωομάδα, δηλαδή ειδικά επί Αλέξη Τσίπρα και ως πρωθυπουργός και μετά ως αρχηγός αξιωματικής. Μόνος προς συνόδους. Ποτέ δεν εκλήθη σε κανένα συνέδριο. Όχι, στα μεγάλα θέματα ήταν εκεί όμως. Κύριε Μπουμπασάκο, αν επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν να πάει στον χώρο της κεντροαριστεράς, εσείς θα βάλετε βετό. Δεν είναι θέμα βέτο, δεν είναι θέμα βέτο. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουμε, γιατί κεντροαριστερά, όταν λέμε κεντροαριστερά και σοσιαλδημοκρατία, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι η σοσιαλδημοκρατία. Εμείς μιλάμε τέλος πάντων, έχουμε ένα πρόταγμα της μεταρρυθμίσης, μιλάμε για μεγάλες μεταρρυθμίσεις, μιλάμε για μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων με έναν τρόπο έτσι που πρεσβεύει η σοσιαλδημοκρατία. Αν κάποιος θέλει να έχει αναφορά στη σοσιαλδημοκρατία, θα πρέπει να το δείξει κιόλας και με τη συμπεριφορά του, αλλά και με την πολιτική του και την ιδεολογική του έτσι, άποψη που πρέπει να έχει για ορισμένα θέματα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα ζήτημα έτσι να το συζητήσουν και από εκεί και πέρα εμείς θα ήθελα να πω και με τούτο να μην, δεν υπάρχει καμία κόντρα με τους ανθρώπους που έχουν αναφορά στην ανανεωτική αριστερά με όσους και το εννοούν, δεν έχουμε καμία κόντρα εμείς ίσα ίσα η επιδίωξή μας είναι να συγκροτήσουμε τον πόλο απέναντι στο συντηρητικό πόλο της Νέας Δημοκρατίας, άρα μέσα θέλουμε και ανθρώπους από το μεταρρυθμιστικό κέντρο, θέλουμε ανθρώπους από την ανανεωτική αριστερά, θέλουμε από την πολιτική οικολογία. Δηλαδή η επιδίωξή μας είναι αυτή, να εκφράσουμε δηλαδή έναν αστερισμό τέτοιων δυνάμεων η οποία θα μπορέσει να την παρατεθεί με επιτυχία στη συντηρητική παράταξη και στο σχέδιο που έχει αυτή και το βλέπουμε να εξελίσσεται. Είναι το μοντέλο έτσι ας πούμε των αυτοδιοικητικών εκλογών που με τον κύριο Βούκα που ήταν μια καθαρή πρόταση του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, που κατάφερε στο δεύτερο γύρο με τη στήριξη και άλλων ευρύτερων δυνάμεων να κερδίσει τον Δήμο Αθηναίων. Είναι, ας πούμε, ένα πρότυπο, ένα μοντέλο, ένας οδηγός και για την επόμενη ημέρα στο χώρο σας. Δηλαδή, θα κινηθείτε με την ίδια λογική και στις ευρωεκλογές και μετά. Η λογική που είχε αυτό το που λέτε το σχέδιο έτσι με το Δήμο της Αθήνας ήταν πια ότι απευθυνθήκαμε στην κοινωνία, απευθυνθήκαμε στους πολίτες. Όλο αυτό που έγινε από τα κάτω. Δεν ήταν κάποια συμφωνία κορυφής που ξεκίνησε να γίνει. Άρα, εμείς και σε αυτό το επίπεδο θα επιδιώξουμε όντως. Αυτό είναι το σχέδιο. Θέλουμε αξιοπιστία στις προτάσεις. Θέλουμε προτάσεις. Θέλουμε την κοινωνία ενεργή. Θέλουμε αυτή να μας υποδείξει, προοδευτικοί πολίτες, πώς θα προχωρήσουμε. Είναι ένα. Άρα, εμείς θα προσπαθήσουμε στις επόμενες και στις εκλογές, στις ευρωεκλογές, αλλά κυρίως στις εθνικές εκλογές, να βαδίσουμε σε ένα τέτοιο δρόμο που θα
έρθουμε, αν το θέλετε, σε συναλλαγή, σε αλλαγή με την κοινωνία και όχι έτσι σε κάποια κλειστά δωμάτια να γίνουν κάποιες συμφωνίες. Δεν είμαστε υπέρ έτσι αυτής της λογικής. Στις επιμέρους, τώρα για να προχωρήσουμε την κουβέντα μας, στις επιμέρους πολιτικές σας θέσεις, και επειδή είχαμε τον ανασχηματισμό την προηγούμενη εβδομάδα, και το ΠΑΣΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα επικριτικά για τις αλλαγές που έκανε ο Πρωθυπουργός και για τον τομέα της ασφάλειας που έχουν αλλάξει τρεις υπουργοί στο τελευταίο εξάμηνο, εφτάμηνο, αλλά και για τον τομέα της υγείας, τώρα επειδή είστε και αρμόδιος για τα ζητήματα αυτά. Η επιστροφή του κυρίου Γεωργιάδη στο χαρτοφυλάκιο της υγείας μετά από ορισμένα χρόνια, που ήταν νομίζω τα μνημονιακά χρόνια, τι σηματοδοτεί από τη δικιά σας τη σκοπιά, στους γραμματέας τομέα του ΠΑΣΟΚ? Πιστεύω ότι γενικά, από ό,τι φαίνεται, η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εφεδρείες, γιατί ανακυκλώνει τα ίδια πρόσωπα και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά αυτό αφορά τέλος πάντων τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, όσον αφορά για την επιστροφή του Γεωργιάδη, του κυρίου Γεωργιάδη στο Υπουργείο Υγείας, εγώ, λόγω ότι θυμάμαι πολύ έντονα αυτή την περίοδο, καθότι ήμουν και συνδικαλιστής και ήμουν στο Γενικό Συμβούλιο, ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών της Αθήνας Πειραιά και είχαμε κάνει τότε αρκετές συναντήσεις με τον Υπουργό, θα σας πω κάτι και μου έχει μείνει πραγματικά και μπορώ να το πω σήμερα εδώ. Μου έχει μείνει η φράση που είπε, ότι μη μου κλέβει τη δόξα ο Τόμσεν και να κάνει τις απολύσεις. Αυτό μας είχε σημαδέψει, γιατί τότε, αν θυμόσαστε, είχαν γίνει η κλείσιμο ορισμένων δομών υγείας, είχαν απολυθεί γιατροί. Και εντάξει, να καταλάβω ότι υπήρχε η χώρα ήταν σε χρεοκοπία, αλλά αυτός να κομπάζει όμως ο υπουργός και να λέει ότι του κλέβει τη δόξα των απολύσεων ο Τόμσεν, δεν το περίμενα. Ναι, σε σχέση με το σήμερα όμως. Σε σχέση με το σήμερα, πιστεύω το εξής, ότι βρισκόμαστε, και σε αυτό είμαι σαφής και μπορώ να το πω, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει κάνει μια επιλογή στον χώρο της υγείας, άσχετα αν ισχυρίζεται ότι είναι προτεραιότητα, ύψιστη προτεραιότητα η υγεία. Η επιλογή που έχει κάνει είναι να έχει ένα φθηνό προνοιακό σύστημα, που σημαίνει ότι θα δώσει μεγάλη βαρύτητα, και ήδη με τα νομοσχέδια που έχει περάσει στον χώρο της υγείας, αφαιρεί από το δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος υγείας και ενισχύει τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Αυτή είναι η λογική όλων των νομοσχεδίων και όλων των ενεργειών που έχει κάνει στον χώρο της υγείας. Mm. Άρα, υποθέτω, ο κύριος Γεωργιάδης θα έρθει να υλοποιήσει αυτή την πολιτική. Και φυσικά, απέναντι σε αυτή την πολιτική, εμείς θα είμαστε απέναντι. Γιατί δεν είναι μόνο ότι το ΠΑΣΟΚ, αν το θέλετε, έχει φέρει αυτή τη μεγάλη έτσι, μεταρρύθμιση, που ίσως είναι από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις στη χώρα, στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Αλλά θα την υπερασπιστούμε κιόλας, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι χρειάζεται, και το απέδειξε η πανδημία, ένα δημόσιο σύστημα υγείας στη χώρα. Ένα δημόσιο σύστημα υγείας, βεβαίως, το οποίο το απαρτίζουν άνθρωποι, γιατροί. Καθημερινά ακούμε και από τους ίδιους εκπροσώπους να λένε ότι δεν επαρκούν τα ανθρώπινα χέρια. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές, πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που λέτε, κύριε Κουκλουμπέρη, βέβαια. Ήδη από τους οργανισμούς και αυτούς που υπάρχουν, τους απαρχαιωμένους οργανισμούς των νοσοκομείων που είναι του 2012 και δεν έχουν επικαιροποιηθεί, όπως και να τα μετρήσουμε, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις. Ακόμα και την αλχημία που κάνει η κυβέρνηση, ότι μετράει κάποιους επικουρικούς και λέει ότι έχει κάποιο προσωπικό, σας πληροφορώ, ακόμα και όλους τους επικουρικούς να κρατήσουμε, πάλι θα μας λείπουν. Και άλλωστε, είναι πρόσφατο, ακόμα αν θυμόσαστε, πριν τις εκλογές, η εγκύκλειος Γκάγκα, που έλεγε ότι λόγω ότι δεν μπορούσαν τα νοσοκομεία να εφημερεύσουν, κάνανε την εφημερία τομέα. Δηλαδή, ένα οφθαλμίατρος μπορεί να ήταν στην Οριλά κλινική να εφημερεύει, στη χειρουργική κλινική. Και αντίστοιχα πράγματα τα οποία τότε είχαμε αντιδράσει και είχε αναγκαστεί η κυβέρνηση και το είχε πάρει πίσω. Άρα, δηλαδή, το πρώτο πράγμα είναι ότι θέλουμε ενίσχυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Θα πήρε την κυρία Γκάγκα πίσω, η οποία τα έχει καταλήξει τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Να σημειώσουμε. Κοιτάξτε, όλες οι ενέργειες της κυβέρνησης, ακόμα και στα θέματα τα πιο απλά, αν έχετε δει πώς αντιμετωπίζει το θέμα των ράτζων, πώς αντιμετωπίζει το θέμα της αποκλειστικής απασχόλησης, πώς αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα με τις μονάδες, με όλα, κατά την προς τα εκεί, δηλαδή ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα υγείας. Και δεν καταλαβαίνω πραγματικά γιατί. Πρέπει να, και το γνωρίζουμε αυτό, ότι είμαστε οι πρώτοι σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Οι πολίτες δηλαδή βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Ενώ είμαστε τρίτοι, τώρα είμαστε πρώτοι
στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας και όπως καταλαβαίνετε αυτό το σύστημα θα μας δημιουργήσει ένα τεράστιο πρόβλημα. Βεβαίως μεσολάβησε μια χρεοκοπία της χώρας που γονάτισε και το σύστημα υγείας, μεσολάβησε και ο COVID, μεσολάβησαν και οι πολιτικές του κυρίου Μητσοτάκη οι οποίες ισχύουν ακόμα, αλλά δεν βλέπετε ότι χρειάζεται μια συνολική αναδόμηση όλο αυτό το σύστημα? Δηλαδή αυτά που ξέραμε το 80 και το 90 δεν ισχύουν πια. Και οι ανάγκες είναι διαφορετικές, αλλά και είναι σαν να εκείνο το σύστημα να είχε εξαντλήσει τα όρια του. Δηλαδή ήταν μεγενθυμένο, τα νοσοκομεία σήκωναν όλο το βάρος για τα πάντα συνεχώς, είχαμε και παρενέργειες, είχαμε και σπατάληση χρημάτων. Δεν χρειάζεται όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή η κυβέρνηση εμφανίζεται με μια πολιτική που λέει: κοιτάξτε, ωραία, υπάρχουν προβλήματα, μην ανησυχείτε. Συνέργεια ιδιωτικού και δημοσίου και θα λύσουμε τα προβλήματα. Δεν είναι αυτή ο τρόπος που λύνονται τα προβλήματα. Θα συμφωνήσω εδώ ότι το σύστημα κάποια στιγμή είχε φτάσει στα ωριά του. Όλα τα συστήματα υγείας, πάντοτε έτσι γίνεται, θέλουν παρεμβάσεις. Θέλουν να γίνονται παρεμβάσεις ώστε να διορθώνεις όλα αυτά τα ζητήματα που δούμε και να βλέπεις καινούργιες ανάγκες. Δηλαδή σήμερα δεν χρειαζόμαστε λόγου χάρη να κάνουμε αγώνα για να ανοίξουμε κρεβάτια νοσηλευτικά, γιατί η επιστήμη έχει προχωρήσει. Σήμερα ένα χειρουργείο που πρώτα χρειαζόταν, ξέρω κι εγώ, να καθίσει 10 μέρες στο νοσοκομείο, κάθεται 2 μέρες. Σήμερα έχουμε πρόβλημα, αν το θέλετε, για πιο διαφορετικές δομές στη νοσηλευτική μας. Δηλαδή θέλουμε ημερήσια νοσηλεία, θέλουμε νοσηλεία στο σπίτι, θέλουμε κέντρα αποκατάστασης, θέλουμε μια σειρά άλλα πράγματα. Θέλουμε, δηλαδή, συμφωνώ ότι θα πρέπει να τα δούμε αυτά τα ζητήματα και εμείς δεν σας κρύβω ότι έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια στο ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα και έχουμε βγει ανοιχτά στην κοινωνία. Έχουμε πάει, έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, όλες τις δομές υγείας. Έχουμε μαζέψει όλα αυτά τα προβλήματα που επισημαίνεται και πραγματικά έχουμε να προτείνουμε ότι θα πρέπει κάποια πράγματα να διορθωθούν στο σύστημα υγείας. Και το αγγλικό σύστημα που θεωρείται στην εποχή του ότι ήταν πρωτοποριακό, λόγω ότι το αφήσανε αυτή τη στιγμή, είναι προβληματικό. Άρα δηλαδή όλα τα συστήματα θέλουν κάποια στιγμή να κάνεις κινήσεις. Και δυστυχώς εδώ αυτή της νέας δημοκρατίας, η συντηρητική άποψη και αυτό που θέλει να κάνει, οδηγεί πιο πίσω τα πράγματα. Δεν νομίζω ότι η συνέργεια του ιδιωτικού τομέα σε αυτό το επίπεδο, ότι εμείς δεν είμαστε αντίθετοι με τον ιδιωτικό τομέα, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και στην πανδημία αποδείχθηκε αυτό το πράγμα. Το δημόσιο τομέα ήταν αυτό που κράτησε όρθια τη χώρα και την κοινωνία, θα έλεγα. Άρα δηλαδή θα πρέπει να τον ενισχύσουμε και να είναι ανταγωνιστικός. Δεν θέλουμε ένα ανταγωνιστικό δημόσιο τομέα και ο ιδιωτικός τομέας θα αναπτυχθεί. Δεν λέει κανένας. Πριν επιστρέψουμε. Δεν ξέρω αν έχεις. Πριν επιστρέψουμε στη πολιτική, να αξιοποιήσουμε και τις γνώσεις σας, όλες αυτές. Ζητώ συγγνώμη, οι ιώσεις των ημερών και όλο αυτό το κοκτέιλ τώρα. Ακούμε ότι θα έχουμε μια κορύφωση τις επόμενες 2 εβδομάδες. Πιέζονται τα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Ναι, οι πληροφορίες μου, γιατί και με τον Ευαγγελισμό φυσικά είμαι σε επαφή και με όλα τα νοσοκομεία λόγω από τη θέση που έχω ως γραμματέα στο τομέα υγείας, σας πληροφορώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό το κοκτέιλ των αναπνευστικών λοιμόξεων, το οποίο αφορούν είναι ο κορονοϊός, είναι η γρίπη, είναι και ο αναπνευστικός συγκητιακός ιός που έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα. Ήδη τα νοσοκομεία πιέζονται, ήδη οπότε έχουν ανέβει νοσηλίες, ήδη χάνουμε και το έχουμε δει σαν κανονικότητα και αυτό εμένα με ενοχλεί, σας πληροφορώ, να χάνονται 60 άνθρωποι τη βδομάδα και ίσως θα πάμε και σε μεγαλύτερα νούμερα τις επόμενες μέρες. Ο καιρός τις επόμενες μέρες δεν θα μας ευνοήσει. Δεν έχουμε δει την κορύφωση του κύματος. Τις επόμενες 3 βδομάδες θα ζήσουμε την κορύφωση και ελπίζω να είναι και το τελειωτικό, αλλά εδώ όμως θα ήθελα να επισημάνω ένα πράγμα. Υπάρχουν ευθύνες για κάποια πράγματα. Πιστεύω ότι κακώς επαναπαυθήκαμε. Οι πολίτες έχουν δίκιο, γιατί οποιαδήποτε περιορισμό κοιτάνε να το ξεπετάξουν μετά από 3 χρόνια και είναι λογική. Αλλά η πολιτεία δεν μπορεί να έχει αυτή. Δεν έχει αυτή την πολιτεία. Η πολιτεία τι έπρεπε να κάνει? Η πολιτεία έπρεπε πιο σύντομα, πιο γρήγορα να αντιδράσει όσον αφορά στο να κάνει τη σύσταση για τις μάσκες και για τα μέτρα ατομικής προστασίας. Αυτά είχαν ξεχαστεί. Και εκείνο το μεγάλο, κατά τη γνώμη μου, που δεν έκανε η πολιτεία ήταν ότι δεν έκανε καμία καμπάνια φέτος για τον εμβολιασμό και ειδικά για τον κορονοϊό. Είναι απαράδεκτα τα ποσοστά που έχουμε στον κορονοϊό για εμβολιασμό. Γιατί όλοι μείναμε στην άποψη ότι κάνουμε 3-4 δόσεις, ξέρω εγώ, τελείωσαν. Μα δεν είναι. Αυτό έπρεπε να εξηγηθεί στους πολίτες ότι δεν έφτανε αυτό. Και έχουμε πολύ απαράδεκτα και σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευάλωτους.
Δηλαδή έχουμε υποχρέωση να προφυλάξουμε τους ευάλωτους, αυτούς που έχουν προβλήματα και τους πάνω από 65. Άρα αυτοί θα πρέπει, και είναι και μια ευκαιρία μέσα από το κανάλι σας, να πω ότι μπορούν να κάνουν, να γραφτούν, να κάνουν το εμβόλιο και του κορονοϊού και της γρήπης, άρα, για να μπορέσουμε άρρωστα να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Έχουμε πάλι υποχρέωση το να τους διαφυλάξουμε. Δηλαδή. Πάλι το υποτιμήσαμε. Ναι. Πιστεύω και γι' αυτό, και γι' αυτό με βλέπετε να. Μπορεί να συμβαίνει, γιατί ακούω πολύ εύκολα ότι για κάποια πράγματα να λέμε, ξέρω και εγώ, ότι η δικαιολογία συμβαίνει και στον υπόλοιπο κόσμο. Μα τώρα εντάξει, ας πάρουμε τις καλές. Το ότι μπαίνουν για νοσηλεία είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο που το ακούω επιστήμονες στην Ανατολή είναι ότι εξέρχονται. Δηλαδή θέλω να πω ότι χρειάζεται να είτε να διασωληνωθούν είτε να νοσηλευτούν αρκετοί συμπολίτες μας, όμως τα καταφέρνουν και βγαίνουν. Άρα μήπως υπάρχει και μια υπερβολική διάσταση στο ότι ξαναζούμε μέρες κορονοϊού. Όχι, δεν ξαναζούμε. Πρώτο κύριο, είναι σαφώς διαφορετικά τα πράγματα. Ναι. Έχουμε στη φαρέτρα μας εργαλεία πλέον. Ναι. Έχουμε μέσα. Άλλημα. Δηλαδή έχουμε τα αντιϊκά φάρμακα. Σας πληροφορώ ότι ήδη τα δουλεύουν σε αρκετά σημαντικά, θα έλεγα, και προσφέρουν βοήθεια τα αντιϊκά φάρμακα. Ήδη ξέρουμε τη νόσο. Ήδη η νόσος δεν εκδηλώνεται με τα προβλήματα που είχαμε στα αρχικά πανδημικά κύματα. Δεν έχουμε πνευμονίες δηλαδή, ναι. Δεν έχουμε του κατώτερου αναπνευστικού λοιμόξης που δημιουργούσαν προβλήματα με το οξυγόνο και χρειαζόμαστε, θυμόσαστε, τα κρεβάτια της μονάδας και τέτοια. Είναι σαφώς πιο ελαφριά η νόσης. Ναι. Αλλά όμως οι ευάλωτοι συμπολίτες μας δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Ένας νοσοκατασταλμένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος καρδιοπαθής, ένας πνευμονοπαθής δεν έχει αυτή την πολυτέλεια. Άρα θα πρέπει να το προσέξουμε. Και εκεί χάνουμε τους ανθρώπους πλέον. Γιατί βλέπετε και οι ηλικίες και οι άνθρωποι είναι άνθρωποι με τα προβλήματα. Επειδή είχαμε τον προϋπολογισμό πριν από δύο εβδομάδες, τώρα δυόμιση, τρεις, τα ποσά που η κυβέρνηση προβλέπει για το 2024 σας ικανοποιούν για την υγεία? Όχι. Σαφώς είναι μειωμένα. Τώρα δεν έχει αν είναι 650 ή 750, και να μην μπούμε στην αυτή των αριθμών. Και θα σας πω και κάτι. Το σίγουρο είναι το εξής, και δεν νομίζω ότι κανένας μπορεί να το αφισβητήσει από την κυβέρνηση, ότι οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα υπολείπονται κατά πολύ του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συνολικές δαπάνες. Αυτό που καλύπτει η δημόσια χρηματοδότηση πάλι υπολείπεται. Στην Ελλάδα είναι το 60%. Στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι το 80% που καλύπτει. Ας μην μιλήσουμε και για το προσωπικό, όπως είπατε και προηγούμενα και το θέσατε το ζήτημα. Στον χώρο της υγείας και της πρόνοιας έχουμε τα χαμηλότερα ποσοστά εργαζομένων στις χώρες του ΟΟΣΑ. Δηλαδή, αν δεν χρηματοδοτήσεις, δεν μπορείς να κάνεις. Αριθμητικά ή όχι, ως προς τις αμοιβές τους? Όχι. Μιλάω αριθμητικά ότι και ποσοστιαία δηλαδή. Ότι εμάς απασχολούνται πολύ λίγοι. Έχουμε νοσηλευτικό προσωπικό που αντιστοιχεί 3,8 ένα εκατομμύριο τη στιγμή που στην Ευρώπη είναι το διπλάσιο ποσοστό σε νοσηλευτές. Δηλαδή έχουμε τεράστιες ελλείψεις. Οι αμοιβές τώρα που δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι απαράδεκτες κατά τη γνώμη μου, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πρόβλημα το μεγάλο που είναι η ιατρική μετανάστευση. Θα το ζήσουμε και το ζούμε ήδη. Πάνω από 20.000 γιατροί έχουν φύγει. Ήδη φεύγουν και νοσηλευτές. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια να το κάνουμε. Άρα θα πρέπει να δούμε και τέτοια ζητήματα, αν θέλουμε πραγματικά και υποστηρίζουμε ένα δημόσιο έτσι, σύστημα υγείας. Κύριε Μπουλμπασάκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή χρονιά να σας ευχηθούμε. Και ας ελπίσουμε ότι το κύμα που έρχεται θα το αντιμετωπίσουμε ψύχρεμα και λογικά. Θα το αντιμετωπίσουμε, αλλά καλό είναι και οι πολίτες να κάνουν κάτι παραπάνω. Βεβαίως. Και θα ήθελα με την ευκαιρία να τους συστήσω να εμβολιαστούν και για τον κορονοϊό και για τη γρήπη. Υπάρχει ο χρόνος και νομίζω ότι θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν.